Γερόντισα, πολύ ευχαριστούμε τον Θεό που εντελέσαμε τη Θεία Λειτουργία και όλοι μαζί προσευχηθήκαμε υπέρ της Οικουμένης. Ξέρετε πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο γεγονός που είναι στον κόσμο, που γίνεται στον κόσμο, δεν είναι άλλον από τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και το κέντρο της όλης πνευματικής εργασίας που γίνεται είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και στα μοναστήρια μας και στο Άγιον Όρος όλα πηγάζουν από τη Θεία Λειτουργία, η οποία προσφέρεται καθημερινά υπέρ της Οικουμένης. Και όταν ο Άγιος πλέον Παπά Εφραίμ Γατωνακιώτης, που το συνάντησε, μου είπε κάποια φορά ότι προσευχόταν τη νύχτα και είδε συνεχώς φωτιές που ανέβαιναν στον ουρανό και ρώτησε τη Χάρη τι είναι αυτό το πράγμα. Και του απάντησε η μητέρα Χάρης ότι είναι οι προσευχές των αγιορητών πατέρων που αναβαίνουν στον ουρανό. Γιατί, διότι γίνονται περίπου στο Άγιον Όρος περί τις 200 λειτουργίες κάθε βράδυ. Και αυτό βέβαια είναι μεγάλο πράγμα και πολύ δυνατό. Γι' αυτό και εμείς που ερχόμεθα εδώ και απολαμβάνουμε αυτή τη δύναμη την εξύψους, διότι το θυσιαστήριο είναι πηγή δυνάμεως, και να μπορέσουμε θα συνεχίσουμε τον αγώνα των πνευματικών, που απ' έξω φαίνεται μεν ότι είναι εύκολος. Δεν είναι εύκολος, αλλά είναι δύσκολος, όχι αδύνατος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας ετώνησε για να μας ξυπνήσει ότι πάλι μόνο και στην προσέμα και σάρκα, αλλά προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κόντους, του αιώνος τούτου. Άρα λοιπόν εμείς προχωρούμε με αυτήν την πίστη προς τον Χριστό, ο οποίος μας εκάλεσε και μας έβγαλαν από τον κόσμο, διότι ο μοναχός δεν μπορεί να εξέλθει του κόσμου τούτου εάν δεν σταλαχθεί από τον ουρανό. Και όπως ακριβώς ο Κύριος απίφθαινε το ακολούθημι στους 12 Αποστόλους, οι οποίοι ευθέως, και αυτό το σημειώνουν οι Ευαγγελιστές, ευθέως, αμέσως, άφησαν τον Πατέρα Αυτόν και τα δίχτυα Αυτόν και ακολούθησαν τον Ιησού, έτσι και εμείς ακολουθήσαμε τον Χριστόν εξερχόμενοι εκ του κόσμου τούτου και εκ της δικής μας οικογενείας. Όχι διότι μισούσαμε την οικογένειά μας, είχαμε μία απέχθεια προς τους ανθρώπους και απόδειξε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται μία αγάπη με τους μοναχούς είναι ο πολλής τους πόθος να επισκεφθούν τα μοναστήρια. Διότι ακριβώς ο Χριστός μας εκάλεσε με τους ανθρώπους, διότι ο ίδιος ως μοναχός και παρθένος, ως αρχιπάρθενος, επάντησε τα πόδια στη ζωή αυτή και ο πρώτος μοναχός είναι ο Χριστός. Γιατί, διότι αποσυρώτανε τις ερήμης, διανυκτέρευανε την προσευχή του Θεού και όντως η ζωή του ήταν ασκητική, διότι μόνος αμέσως μετά τη βαπτισή του ήρθε το πνεύμα της στην έρημο. Η αρχή της παρουσίας του Χριστού μετά τη βάπτισή του, που ευαπτίστηκε όχι διότι ήταν αμαρτωλός ασφαλώς, γι' αυτό και ευθέως εξήρθε εκ του ύδατος όταν ευαπτίστηκε, αλλά για να μας δείξει την κούρα των τρόπων θεραπείας της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό και ο Χριστός, και όπως είπε το Ευαγγέλιο σήμερα, που είναι αφιερωμένος σου και κοιμημένος γιατί είναι Σάββατο. Ούκ ήλθαν να πει το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Και πολλές φορές ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε, εάν επιούσε το θέλημα του Χριστός θα ήταν αμαρτωλό, και όμως δεν το επίησε, για να μας δείξει τον τρόπο πώς πρέπει να πορευτούμε, καταπατούντες το ίδιο θέλημα και ακολουθούντες το θέλημα του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα ο μοναχός να κάνει χαρούμενη υπακοή, όπως ετώνιζε ο Άγιος Πορφύριος. Είναι πολύ δύσκολο, πολλές φορές υπάρχουν και μοναχοί που έχουν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, είτε από τα κληρονομικά τους, είτε από τις προλήψεις του κόσμου τούτου. Και έρχονται βέβαια να γίνουν από αμαρτωλοί δίκαιοι, αλλά ο δρόμος αυτός είναι πολύ μακρύς και πολύ μεγάλος. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να λυπήσουμε τη γερόντισσα, τον γέροντα, δεν το θέλουμε μεν, αλλά το απάθη μας, η φιλαυτία μας, η φιλιδονία μας. Πολλές φορές αναγκάζεται ο γέροντα να μας παρακαλεί να κάνουμε κάτι που είναι πολύ φρικτόν,
πολύ δύσκολο, πολύ αντίθετον με τη δική μας αποστολή. Γι' αυτόν, αδελφές, ποτέ να μην ξεχνούμε ότι ήρθαμε εδώ για να πουλήσουμε πάντα. Και τα πρώτα που πρέπει να πουλήσουμε και να διαδώσουμε τις πτωχείς δέμωση είναι τα θελήματά μας. Και όταν γερόντισα έγινε δόκιμος και μετά συντοχρόνα έγινε μοναχός, με έστειλαν ο γέροντας στον παπά Εφραίων τον Κατανοκιώτη για να πάω να πάρω την ευχή του. Με πήραν εκεί, με σταύρωσε, μου διάβασαν ευχές και χτυπούσε το κεφάλι μέχρι που πονούσα και μου έλεγε, αν δεν γίνει αυτό τούβλο, δεν θα επιτύχεις. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να καταπατήσει τη λογική του, να καταπατήσει τη γνώμη του, να καταπατήσει τη θέλησή του. Και ερχόμεθα εδώ και δεν έχουμε πρόσωπο. Το πρόσωπο το κόβουμε το κεφάλι μας και βάζουμε το κεφάλι του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε αυτόν τον ωραίο λόγο. Όσοι θέλει να ευρύσει την ψυχή αυτού, ούτως θα την απολέσει. Θα απολέσουμε την προσωπικότητά μας και τότε θα αναστηθεί η προσωπικότητα και θα μορφωθεί εν Χριστό. Και ακριβώς αυτό το μυστήριο το οποίο ζούμε μέσα στο μοναχισμό και κατ' επέκταση βιώνεται σε όλο τον κόσμο. Έρχονται πολλοί στο Άγιον Όρος και λένε έχεις πολλούς υποτακτικούς. Εσύ είσαι, πώς αισθάνεσαι που είσαι σαν δερβέναγας. Και τους λέω, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί η υποτακτική είναι πιο ελεύθερη από το γέροντα. Διότι ακριβώς τι κάνουμε με την υπακουή. Υπάρχει υπακουή, η υπόταξη, η οποία επιφέρει την απόταξη των παθών. Και ακριβώς η αληθινή ελευθερία, ποιος την έχει. Αυτός που είναι ελεύθερος από τα πάθη. Ποιος είναι ελεύθερος από τα πάθη. Αυτός που γνωρίζει ένα Αγίο Πνεύματι τον Χριστό. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε γνώσασε την αλήθεια, που η αλήθεια δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι θεωρία, δεν είναι ιδεολογία, είναι πρόσωπο. Και όταν γερόντισα ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης, αυτός που ήταν πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι αλήθεια ότι συγκινήθηκε που ήρθε στο Άγιον Όρος και μου λέει στο γραφείο, γέροντα, εσείς οι μοναχοί είστε μεγάλοι ιδεολόγοι. Το λέω, δεν είμαι θα ιδεολόγοι, πρόεδρε. Εμείς δεν λατρεύουμε ιδέα. Εμείς λατρεύουμε πρόσωπο. Και ακριβώς η αλήθεια είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτόν αυτήν την αλήθεια πρέπει να αγαπήσουμε, ώστε η αλήθεια να μας ελευθερώσει και πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι, προαγόμενοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.